Δηλώνεις πατουσάκια. Δηλώνω. Περήφανα. Αλό και καλησπέρα. Το σημερινό θέμα μου το έχετε ζητήσει πάρα πολλές φορές και είναι οι πατούσες. Έχει full υποστηρικτές και full haters. Τι συμβαίνει με τα πατουσάκια, τα πατουσίνια, τα ποδαρίνια, τα ποδαράκια. Ο καθένας έχει ένα δικό του όρο γι' αυτό. Οπότε πάμε να δούμε τι συμβαίνει με αυτό το φαινόμενο. Το θέμα είναι οι πατούσες. Θέλω να μπει αν γουστάρεις πατούσες. Ναι, γουστάρω. Μ' αρέσουν οι πατούσες. Δηλώνεις πατουσάκια. Όχι, αλλά μ' αρέσουν. Εντάξει, δεν δηλώνω πατουσάκια. Γουστάρεις να ασχολείσαι με τις πατούσες της άλλης ή άλλη να ασχολείται με τις δικές σου. Όχι, εγώ με τις άλλες. Οι άλλοι με τις δικές μου. Δεν θέλω να τις ακουμπάει κανένα. Όχι, τις συχαίνομαι. Είναι συχαμένες. Όλες πατούσες. Δεν έχω δει ούτε μία πατούσα που να είναι ωραία. Από τα μωράκια δεν είναι ωραία. Αυτές είναι. Αλλά μετά μεγαλώνουν και αυτά και γίνουν άσχημα. Δεν μου αρέσουν πατούσες. Τις θεωρώ, ξέρω εγώ. Δεν μου αρέσουν απλά. Καθόλου. Γιατί. Είναι ιδιαστική. Εντάξει, μωρέ, μην ξενερώνεις τώρα, δεν σου φέρει πατούσα εδώ. Τι φαντάσου να πλαγιάσεις με κάποιον και να σου κάνει. Θέλεις να δεις την πατούσα μου. Να πλαγιάσεις με κάποια. Μισό λεπτό, χτυπάει το τηλέφωνό μου. Ναι, το 1970 τη ζητάει πίσω τη φίλη μας. Ναι, θα τη το μεταφέρω. Να πλαγιάσεις με κάποιον. Βρεβρο μας να βαλίνει. Αναλόγω. Δεν μ' αρέσει να τις βλέπω στο σεξ. Στο σεξ, στις τσόντες, αλλά όταν κάνω σεξ με την κοπέλα μου, καμιά φορά είμαι σπασμένο. Ξέρεις, μου μπαίνει η πίσω σκέψη σε φάση. Why not. Εντάξει, δεν είμαι και φαν. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι γουστάνε τα περιποιημένα άκρα. Σωστά. Ναι, το θέμα όταν λέμε ότι αν γουστάρεις πατούσες, ξέρεις τι εννοούμε. Αν γουστάρεις, να ασχολείσαι με όλο αυτό το θέμα. Ασχολούμαι, ναι, γιατί όχι. Για βγάλετε γυαλιά. Καλέ, εδώ γράφει πάτου και εδώ γράφει σάκι. Είσαι πατουσάκια. Εντάξει, βάζουμε ταμπέλες. Όχι, ταμπέλες να μην βάζουμε. Καλά, αλλά... να μην βάζουμε γενικότερα. Αλλά αν μπορούσε κάποιο για τη διευκόλυνση, βρε παιδί μου, την κατηγοριοποίηση των ανθρώπων. Εντάξει, ότι τα αγαπάμε, τα αγαπάμε. Δεν μπορώ να σου πω ψέματα τώρα. Είναι ένα μέρος του σώματος που σε ερεθίζει ιδιαίτερα. Και αυτό και πολλά άλλα μπορώ να πω. Είναι στα top σου. Top 3 μπαίνει και το πόδι όλο γενικά. Και τα άκρα τα πάνω. Τα top 3 σου είναι χέρια, πόδια, πατούσα. Δεν τα θέλουμε τα άλλα, ναι, καθόλου. Αυτά είναι. Όχι, δεν μου αρέσει. Ξέρεις ότι πάρα πολλά αγοράκια τα οποία είναι πατούσα. Αν σου είχε κάποιο αγόρι να ασχοληθεί με τις πατούσες σου ή εσύ να ασχοληθείς με τις δικές του. Όχι, εννοείται πως όχι. Όχι. Δύο καπαπυρό από πιλωτική διάβαση, Pacific Blue περνάνε από πίσω. Ρε φίλε, ναι, απλό και έτσι. Ξάστερο. Ξάστερο, ναι. Δηλώνεις πατουσάκια. Δηλώνω. Περήφανα. Όχι. Μ' αρέσει να κάνω μασάζ σε πατούσες, αλλά μέχρι εκεί. Από το 1 μέχρι το 10 πόσο αρέσουν οι πατούσες, ρε παγάσα. 9. Εσύ θα έχεις πρόβλημα αν ο άλλος ασχολείται με τις πατούσες σου. Δεν το έχω επεξεργαστεί αυτό ιδιαίτερα στο μυαλό μου. Είναι και μια όριμη απόφαση, δεν χρειάζεται να πάρεις πολλές αποφάσεις τώρα. Πρέπει να πατήσεις πόδι να δούμε αν είσαι σίγουρος ή όχι. Οκ, okay, δεν έχω κανένα θέμα. Εντάξει, εγώ γαργαλιέμαι γενικά παντού, οπότε θα ήταν ένα θέμα. Θα ήταν ένα θέμα αυτό. Όχι, ευτυχώς. Αν σου ζήταγε. Θα είχα κλείσει ταξί πριν 5 λεπτά. Κατευθείαν. Πάπα, πιάσου. Συχαίνομαι να τις βλέπω, αλλά συχαίνομαι να μου τις ακουμπάνε κιόλας. Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω είναι λίγο πιο private η πατούσα. Η δικιά μου τουλάχιστον. Καθόλου. Δηλαδή σου λέει άλλη μωράκι, θέλω την πατούσα σου. Όχι, ρε φίλε, δεν μπορώ. Δηλαδή, μεγάλο κίνημα πατουσάκι, το ξέρεις. Το ξέρω, το ξέρω. Κάτι συζητάγαμε και στη δουλειά σήμερα αντίστοιχα. Οικοδομητικά πήγε μέρα στη δουλειά, ε. Ναι. Καλό, μην ιδιάζει. Α τα πει αυτά. Πέρασαν. Τώρα είμαστε μαζί, παίρναμε καλά. Τι σου έχουν ζητήσει. Είχαμε ξαπλώσει το κρεβάτι, υποτίθεται να δούμε ταινία. Είχατε πλαγιάσει. Είχαμε πλαγιάσει. Και απλά γυρίζει και μου κάνει τι ωραία νύχια. Σε πειράζει λίγο να τα μυρίσω. Οκ. Πάει, τα μυρίζει και μετά ξαφνικά νιώθω τα δόντια του, α πούμε, να δαγκώνει τα. Α, μου και τύχει με σκύλο αυτό. Να σε μυρίσει, μου λέγανε, να σε μυρίσει. Και χάνω τα μάρμπα. Και εσύ τι έκανε τότε. Απλά τράβηξα το πόδι μου και σηκώθηκα και έφυγα. Και τα δάχτυλα ήταν έτσι μετά. Είχαν φύγει μερικά. Δεν θα το. Εντάξει, και είπαμε, κάνουμε πεντικιούρα, αλλά όχι τόσο. Δεν ψοφάω. Ρε φίλα, ιδία. Εντάξει, αν σε πατουσάκια, εντάξει, α πούμε. Οκ, μπράβο. Αλλά δεν βρίσκω το λόγο κάποιο να είναι πατουσάκια, α πούμε. Ιού. Σου έχει ζητήσει ποτέ κάποια κοπέλα να ασχοληθεί με τι πατούσε τη. Φωτογραφίε, α πούμε. Φωτογραφίε. Τι πατούσε μου, τι. Σε εμπαρκή. Όχι, παιδιά που μιλούσαμε, γυρνάει και μου κάνει. Θα μου στείλει φωτογραφία τη πατούσα σου. Να σου πω και κάτι όμω. Αν στείλει πατούσα, γενικότερα με τι γυμνέ φωτογραφίε και αυτά φοβάσαι με διαρρεύσει. Τώρα πατούσα να πει. Είδα την πατούσα τη Νάντε. Αυτή δεν είναι τη Μαριάννα πατούσα, θα λέει το ψιλοκλάιν. Όχι, είναι λίγο σύχαμα. Α πούμε να ξέρει ότι ο άλλο αυνανίζεται με την πατούσα. Είναι λίγο. Νο. Ναι, ίσω. Α, εκεί κάνει ένα μικρό σύμπαν. Ναι, εκεί, ναι. Και εκεί τι έκανε. Έφυγα. Όχι. Όχι. Γενικότερα από ό,τι έχει δει από την εμπειρία σου, ναι. Οι κοπέλε είναι δεκτικέ στο να ασχολείσαι με τι πατούσε. Είναι δεκτικέ στο να ασχολείσαι με τα πόδια τη γενικά. Από το να τι τα φιλήσει μέχρι να τι τα χαϊδέψει, να τι κάνει μασάζ. Του έχει πει ποτέ καμία δεν θέλω. Όχι. Καμία δεν βρέθηκε στο διάβασο. Όχι, αδερφέ, όχι. Ποτέ καμία. Ποτέ αλήθεια σου μιλάω. Χωρί υπερβολέ. Είσαι με ένα γόρι, είστε κάποιο καιρό και μετά σου λέει παιδί μου θέλω να ανοίξουμε τι ορίζοντέ μα. Να κάνουμε λίγο με τη βάση πατούσα. Θέλει να κάνει μασάζ τα πόδια, δεν θα πω όχι, ας πούμε. Αλλά αν θέλει π.χ. να γλύψει, να μυρίσει, να τρίψει το πρόσωπο, όχι. There's the door, bitch. Get out of my room. Και τέλος. Και επιστρέφεις Ελλάδα από την Αγγλία. Ναι. Όχι, όχι. Μαύρο μωράκι. Όχι, όχι. Μα λίγο με τα πατουσίνια σου. Αποκλείεται. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πατουσάκιδες, μη πατουσάκιδες και ενδυνάμει πατουσάκιδες, δώστε μου μισό λεπτό, βρε παιδιά, να σας μιλήσω για το σημερινό χορηγό που είναι για ακόμη μια φορά η Surf
Circ. Σας έχω μιλήσει αρκετές φορές για το Surf Circ, αλλά θα σας μιλήσω για ακόμη μια φορά έτσι ώστε να τα επεδώσετε. Η Surf Circ είναι υπηρεσία VPN. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι καταρχάς μπορείς να έχεις προστασία στα δεδομένα σου όταν κινείσαι στο Ιντερνετ. Κατά δεύτερον, μπορείς να συνδέσεις στο Ιντερνετ και να φαίνεσαι ότι έχεις συνδεθεί από άλλη χώρα. Γιατί να το κάνεις αυτό? Δεν ξέρω, μπορεί να είσαι περίεργος και για κάποιο λόγο να κρύβεσαι. Να μην θες να ξέρουμε ότι είσαι από Ελλάδα ή από οπουδήποτε αλλού είσαι. Αλλά το σημαντικό πλεονέκτημα όταν συνδέσεις από άλλη χώρα είναι ότι μπορείς να έχεις τα πλεονεκτήματα εκείνης της χώρας. Θα μου πεις, θα βρω δουλειά? Όχι, δεν εννοώ αυτό. Αλλά μπορείς να δεις Netflix της αντίστοιχης χώρας. Μπορείς να δεις Netflix Αμερικής και να δεις σειρές που εμείς εδώ στο Ελλάδα δεν τις έχουμε καν. Επίσης, βάζοντας τον κωδικό Vibrator, έχεις 83% έκπτωση και 3 μήνες δωρεάν. Άντε, τι άλλο να κάνουμε? Μόνο χαρτζιλίκι δεν σου δώσαμε. Πάτα το link από κάτω στο description. Τι γουστάρεις να κάνεις με τις πατούσες της άλλη? Γλίψ, γλίψ. Να γλύφω, ρε φίλε. Να γλύφω. Μ' αρέσει, ρε φίλε. Γουστάρω. Είναι ωραίο. Άντρες ή γυναίκες γουστάρουν περισσότερο πατούσες? Σίγουρα άντρες. Άντρες θεωρώ. Πολλούς ποδολάγους έχω ακούσει τελευταία. Νομίζω άντρες. Οι άντρες. Έχουμε και κίνημα εδώ πέρα. Οι άντρες. Ξεκάθαρα. Έχω έναν φίλο που του αρέσουν. Είναι ξεκάθαρα πατουσάκια βασικά. Δεν του αρέσουν απλά. Άντρες, άντρες. Είναι άντρες. Νομίζω ότι οι άντρες τον γίνεται των γυναικών. Τώρα εμείς οι γυναίκες τώρα δεν γουστάρουν τον άντρων. Καταλαβαίνεις για πολλούς λόγους. Πιστεύω άντρες. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Οι Έλληνες σαν έθνος μου δίνουν ένα. Επειδή πατήσαμε πόδι ενάντια σε πολλούς. Ω, εντάξει, τι είπες. Το πήγα πολύ μακριά. Θεωρώ είμαστε πολύ μερακλείδες, αλλά το έχουμε περάσει το μερακλείδικο. Μιλάμε πάνω από τις μερακλείδες. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν όντως ισχύει αυτό. Τα τελευταία χρόνια το ακούω πάρα πολύ έντονα στην Ελλάδα το θέμα πατούς. Μήπως τι είναι η μερακλοσύνη? Πώς είναι η ιδανική πατούσα για εσένα? Τώρα με έστειλα, διάβασε. Το δεύτερο δάχτυλο, αν δύο site, κατάλαβε εννοώ, ένα παραπάνω. Αυτό είναι πολύ εύστηρο κριτήριο. Πρέπει να υπάρχει μια ομοιομορφία. Άρα πατούσα για εσένα αποτελεί κριτήριο για το να προχωρήσει. Είναι ένα σοβαρά κριτήρια, μπορώ να πω. Να μην είναι τα μεγάλα μακριά δάχτυλα τα τρομακτικά. Αυτά τα ναι. Τα γήπα. Ή τα πολύ περίεργα νύχια. Ή πολύ ξέρει φτέρνα, ρε φίλε. Που ξέρει, το τρίβει λίγο πάνω το μακαρόνι και λε. Τι ωραία, τι ωραία. Θέλω λεπτοκαμωμένα πόδια και λεπτοκαμωμένα χέρια. Δηλαδή και στι πατούσε και στα χέρια. Να είναι γυναικεία, ρε παιδί μου. Πιστεύει ότι πολλοί κόσμοι γενικότερα είναι πατουσάκια? Ναι, απλά πολλοί φοβούνται να το παραδεχτούν. Μήπως είσαι και εσύ με από αυτέ? Που ξέρει. Ω, σκληρή. Πιστεύω πω είναι, αλλά δεν το λένε. Δηλαδή μπορεί και εγώ να μου αρέσουν, αλλά να ντρέπομαι. Ναι, κυρίω παππούδε. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Τι φετίχη υπάρχει, τι έχουν, έλα. Παππούς ήσουν πατουσιάρη. Πουσάρι πιστεύω, ε. Πουσάρι. Και είναι ο άλλος και μου κάνει. Μου γουζάρι πατούσα. Πατούσα είναι. Κάποιος λέει, όχι, είναι ψέματα. Άρα είμαστε όλοι δυνάμοι πατουσάκιδες, απλά μερικοί έχετε βρει. Είναι μέχρι να την κατάλληλη. Με βάζει μια κοπέλα σου ανακάλυψε. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ξύπνησε μια μέρα. Υπάρχουνε, υπάρχουνε. Αλλά εντάξει, ρε φίλε, δεν είναι περισσότερο από το κανονικό. Τι ορίζεται κανονικό? Μα δύσκολο τώρα. Είναι αρκετό κόσμο. Είναι πολύ. Θεωρώ πω ναι, αλλά κάποιοι δεν το λένε. Νομίζω επειδή είναι ταμπού, το κρύβουν περισσότεροι. Πιστεύει είναι ένα στίγμα η πατούσα? Είναι. Θέλω να κοιτάξει την κάμερα και να στείλει ένα μήνυμα σχετικά με όλο αυτό το θέμα. Σταματήστε να είστε πατουσάκιδες όσοι είστε. Αυτό. Φιλάκια. Φιλάκια γλυκιά μου. Τσαο. Αν έρθει ευκαιρία, μπορεί να την πατήσει. Κακό, ε. Έλα, έφυγες όπως είσαι, κάνω ότι δεν το άκουσα. Το βλέπω στο μοντάζ και ξανακριντζάρει η ζωή μου. Έφυγες, σου λέω. Είστε πολλοί, βγείτε έξω και φωνάχτε. Παίζει να είμαι κι εγώ ένας από εσάς. Το πες δεύτερη φορά αυτή. Μήπως είσαι, incógnitos. Όχι, τι έγινε τώρα, τι έγινε τώρα. Την πατούσαμε. Μην το κάνετε, παιδιά. Υπάρχουν τόσα ωραία πράγματα πάνω μας. Ασχολείστε με αυτά. Δεν χρειάζεται να ασχολείστε με τις πατούσες. Όποιος κράζει πατουσάκιδες είναι φλόρος. Είναι φλόρος αυτό. Μήπως είναι φλόρος. Μπορεί να είναι λίγο φλόρος. Έχεις δεχτεί bullying για αυτή την απόφαση να σε πατουσάκιας? Ναι, αλλά ξέρεις τι, εντάξει, δεν με πειράζει και ιδιαίτερα. Σταματήστε να ζητάτε φωτογραφίες για πατούσες. Τα αγαπάμε. Πες ότι η κάμερα είναι ένα πατουσάκι τώρα, έτσι. Θέλω να του κάνεις μια μικρή ερωτική εξομολόγηση, παιδί μου, από σένα που είσαι ειδικός. Έχουμε περάσει πάρα πολλά, αλλά πιστεύω να περάσουμε ακόμα καλύτερα. Ναι, στις πατούσες, ναι και στις παρτούζες. Εγώ γουστάρω μία, δεν γουστάρω παρτούζες. Πατούσες γουστάρω. Παρτούζα με πατούσες. Θέλω να σας πω, παρτούζα με πατούσες, κάντε το. Τι να σας πω, τέλειο. Μην το κάνετε, είναι αηδία και ότι πιο ξενέρετο μπορεί να πει σε κάποια. Την ώρα που πλαγιάζει. Την ώρα που πλαγιάζει, εννοείται. Δύο κοπέλες που είπανε μην το κάνετε. Εγώ θα πω κάντε το όσο σας αρέσει. Απλά μην το κάνετε τόσο έντονα. Δηλαδή άμα σου πει άλλη όχι, τέλος μην. Γιατί η πατούσα έχει και μια αξιοπρέπεια. Απαπα, γι' αυτό στεκόμαστε πάνω στην πατούσα. Ναι. Αν δεν είχε αξιοπρέπεια, θα πέφταμε. Σωστά. Είδες. Μην βγαίνει ο άλλο τώρα και μου λέει στείλαμε τι πατούσε σου, έλεο. Να σου πω, θα μου στείλει τι πατούσε μετά, αν τι ανεβάσω. Εσύ, ένα ναι. Είσαι ειδική περίπτωση τώρα, δεν μπορώ να σου πω τώρα τι είσαι για μένα. Αλλά είχαμε το Vibrator ανέβασε Instagram, τώρα θα έχουμε το Vibrator ανέβασε τι πατούσε τη φίλη. Τελείωσα. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ που βοήθησα και συνέβαλα σε αυτό. Να σε καλά.